Στο σημερινό βίντεο θα δούμε για το iOS 16,3. Γενικότερα πολλοί με έχετε ρωτήσει αν θα κάνουμε βίντεο για το 16,3 και έφτασε λοιπόν η ώρα. Τι νέο φέρνει η νέα έκδοση. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σου αρέσουν και άλλα είδη τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα από ένα βίντεο. Επίσης, ξέρεις πολύ καλά, κάθε Τετάρτη και Κυριακή έχεις καινούριο βίντεο. Τετάρτη live stream και την Κυριακή τα λέμε με νέο βίντεο. Φυσικά δεν ξεχνάς, dimijo.gr αλλά και Instagram για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Δεν χάνω άλλο χρόνο, ξεκινάω λοιπόν το σημερινό βίντεο. Η προηγούμενη έκδοση του 16,2 μας έφερε πάρα πολύ καινούρια και νέα όμορφα πραγματάκια τα οποία είχαμε δείξει στο προηγούμενο βίντεο. Αν δεν το έχεις τσεκάρει, πήγαινε να το δεις, γιατί του 16,2 το βίντεο είναι η συνέχεια για το 16,3. Το iOS 16,3 φέρνει τρεις νέες επιλογές και φυσικά διορθώνει σφάλματα. Με την μπαταρία που υπήρχε πρόβλημα κυρίως στις εκδόσεις των iPhone 14, της σειράς 14 Pro, 14 Pro Max που είχαν πρόβλημα, και φυσικά διορθώνει και το bug που είχε με την οθόνη που έβγαζε κάποιες γραμμές στα iPhone 14. Αυτά τα δύο σημαντικά προβλήματα που υπήρχαν πλέον διορθώθηκαν. Στο live που κάναμε την Τετάρτη, οι περισσότεροι μου είχατε πει ότι που την κάνατε την έκδοση κι εσείς, η μπαταρία σας διορθώθηκε και βελτιώθηκε προς το καλύτερο. Άλλο ουσιαστικά η Apple μας είπε ότι διορθώνει την μπαταρία και επιβεβαιώθηκε και από όλους από εσάς που το είπατε στο live της Τετάρτης. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιες είναι οι τρεις νέες επιλογές που έχεις και ποια είναι τα τρία βασικά πραγματάκια τα οποία βοηθάνε πάρα πολύ στην iOS 16,3. Κυρίως οι νέες επιλογές που έχουμε στο iOS 16,3 είναι κυρίως επιλογές ασφαλείας. Μας έχει δώσει δύο νέες επιλογές ασφαλείας, τώρα θα μου πεις πόσο σημαντικό είναι αυτό και πόσο πιστεύεις εσύ ότι σου χρειάζεται. Αυτό είναι δική σας επιλογή, το πόσο ασφαλές θέλεις να είναι το κινητό σου ή γενικότερα το iCloud σου. Πάμε να δούμε τις νέες δύο επιλογές αυτές. Πηγαίνω λοιπόν στις ρυθμίσεις και εδώ πέρα πάνω πατάς το προσωπάκι σου, το ονοματάκι σου, το όμορφο, το ωραίο, το γλυκό, το φατσουλάκι σου. Πηγαίνεις εδώ πέρα που λέει συνθηματικά και ασφάλεια και πατάς εδώ πέρα που λέει προσθήκη κλειδιών ασφαλείας. Μόλις το πατήσεις, σου βγάζει εδώ πέρα που σου λέει κλειδιά ασφαλείας. Τα κλειδιά ασφαλείας FIDO Certificate είναι υλισμικό τρίτου κατασκευαστή, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας κατά τη σύνδεση. Ισχυρή ασφάλεια λογαριασμού, το υλικό κλειδιά ασφαλείας παρέχει ισχυρή προστασία και το ηλεκτρονικό ψάρεμα για την εξοδότηση πρόσβασης στους τρίτους λογαριασμούς. Αυτό εδώ πέρα τώρα ουσιαστικά τι είναι. Όταν εσύ το ενεργοποιήσεις και πας να συνδεθείς σε έναν τρίτο λογαριασμό με το iCloud σου, θα σου βγάλει εδώ πέρα να σου έρθει ένας κωδικός δύο παραγόντων. Θα σου έρθει ένας εξαψήφιος κωδικός, τον οποίο θα επιβεβαιώνεις ότι είσαι εσύ. Οπότε όταν θα πας να συνδεθείς από τρίτη συσκευή με το iCloud, δεν θα έχεις κάποιο πρόβλημα. Ένα υλικό κλειδί ασφαλείας αντικαθιστά τους κωδικούς επαλήθευσης που αποστέλλονται στις συσκευές που συνδέεστε ή όταν επαναφέρετε στα συνθηματικά σας. Πατάς προσθήκη κλειδιών ασφαλείας. Η ασφάλεια ουσιαστικά σου λέει ότι θα χρησιμοποιήσεις δύο κλειδιά ασφαλείας. Όταν ξεχάσεις το ένα, να θυμάσαι το άλλο. Είναι πολύ σημαντικό να τα θυμάστε και να μην τα ξεχάσετε. Όταν εσύ πατήσεις πώς να επιλέξεις τα σωστά κλειδιά ασφαλείας, θα σου βγάλω εδώ πέρα τις οδηγίες που χρειάζεται και σου λέει ακριβώς. Αν δεν ξέρεις αγγλικά, καλό είναι να κάνεις ένα Google Translate για να τις διαβάσεις. Γιατί γενικότερα είναι πολύ σημαντικές οι οδηγίες που δίνει εδώ πέρα η Apple. Πατάμε τέλος, φυσικά να διαβάσετε όλες τις οδηγίες και μετά πατάτε συνέχεια. Στη συνέχεια που θα πατήσετε, θα σας βγάλει εδώ πέρα το κουτάκι για να προσθέσετε τα κλειδιά σας. Εδώ σου λέει να προσθέσεις το συνθηματικό σου που έχεις στο iPhone και εδώ πέρα θα συνεχίσει ουσιαστικά να προσθέσεις τα κλειδιά ασφαλείας. Προσθέτει κλειδιού και μπορείς ουσιαστικά να προσθέσεις ένα έξτρα κλειδί ασφαλείας. Δεν συνεχίζει τη διαδικασία, την αφήνω ως έχει, γιατί μπορείτε να το συνεχίσετε εσείς. Τώρα φυσικά δεν ξέρω κατά πόσο σημαντικό είναι. Αυτό είναι για κλειδί ασφαλείας FIDO. Αν κάνεις αναζήτηση κλειδί ασφαλείας FIDO, θα σας εξηγήσω ακριβώς τι είναι. Είναι ένα τέτοιο κλειδί. Το κλειδί FIDO ουσιαστικά αποθηκεύει τους κωδικούς σας εδώ πέρα και μέσω NFC μπορείς να το συνδέσεις με το κινητό σου και ουσιαστικά να μπορέσεις να έχεις εδώ μέσα όλα σου τα συνθηματικά για να μην μπορεί να στα κλέψει κανένας. Να μην μπορεί ουσιαστικά με ηλεκτρονικό ψάρεμα να μπορέσει κανένας να δει τα συνθηματικά σου. Αυτό είναι το έξτρα κλειδί το οποίο πρέπει να προσθέσεις. Και σου έρχεται ένας τετραψήφιος ή εξαψήφιος κωδικός, ανάλογα δεν θυμάμαι, τον οποίο ουσιαστικά ξεκλειδώνει το κλειδί σου. Όσοι ασχολείστε με κρυπτονομίσματα, θα ξέρετε λίγο πολύ το πώς δουλεύει ένα τέτοιο σύστημα. Που αποθηκεύετε τα κρυπτονομίσματά σας σε εξωτερικό κλειδί και μπορείτε να μπαίνετε μέσω του κλειδιού και να βλέπετε. Δεν λέω περισσότερες λεπτομέρειες. Αυτό. Ουσιαστικά αυτό είναι
η λειτουργία Fido πλέον σου δίνει η Apple αυτή τη δυνατότητα. Να έχεις ουσιαστικά ένα κλειδί έξω, το οποίο να μπορείς να αποθηκεύεις όλα σου τα αρχεία εδώ πέρα. Και όταν θα πας, μπορείς να το συνδέσεις εύκολα με το κινητό σου και να μπορεί μέσω NFC να βλέπει τους κωδικούς σου. Αν έχεις σημαντικά πράγματα και θες να κρύψεις, πλέον μπορείς να τους αποθηκεύσεις έξω όλους τους κωδικούς και να μην έχεις φόβο. Αυτό το κάνει για να είναι λίγο πιο έξτρα η ασφάλεια γενικότερα. Δεύτερο πραγματάκι το οποίο έχει προσθέσει η Apple και είναι σημαντικό. Όταν θα πας στο iCloud, εδώ πέρα κάτω σου έχει προσθέσει την προηγουμένη προστασία δεδομένων. Είχαμε αναφέρει στο προηγούμενο βίντεο του iOS 16.2 ότι θα ενεργοποιηθεί και θα μπορείς να προστατεύεις με κρυπτογράφηση καλύτερα. Θα γίνει δηλαδή ακόμη πιο ακραίος ο τρόπος με τον οποίο θα προστατεύεις τα δεδομένα σου. Μπορείς να πατήσεις ενεργοποίηση προστασία δεδομένων και θα σου βγάλει από κάτω τα δεδομένα τα οποία θέλεις. Μπορείς να πατήσεις ανάκτηση διαμόρφωσης και γενικότερα διαβάστε λίγο τι λέει για την κρυπτογράφηση. Μπορείτε να πατήσετε μάθετε περισσότερα για την κρυπτογράφηση και σας ανοίγει το support στα ελληνικά, το οποίο μπορείτε να διαβάσετε. Ποια είναι η τυπική προστασία δεδομένων και ποια είναι η προηγμένη προστασία δεδομένων. Είναι ουσιαστικά προστασία δεδομένων από άκρη σε άκρη. Το τρίτο πράγμα που έχει προσθέσει στο iOS 16.3 και τελευταίο, που είναι και ουσιαστικά το πιο εικαστικό κομμάτι, είναι ότι αν πας στις ρυθμίσεις, κατέβεις προς τα κάτω και πας τα πετσαρία, αν πατήσεις προσθήκη νέας, έχει προσθέσει πλέον αυτήν εδώ πέρα την ενότητα. Αυτή εδώ πέρα η νέα τα πετσαρία είναι για να γιορτάσει η Apple την μαύρη ιστορία. Τα πετσαρία ονομάζεται Unity και έχει βγάλει και για το Apple Watch. Είναι αυτή εδώ πέρα για το Apple Watch που σου λέει ουσιαστικά την ώρα και έχει βγάλει και θεματικό λουράκι για το Apple Watch και αυτή εδώ πέρα είναι τα πετσαρία του iPhone. Είναι ουσιαστικά για να γιορτάσει, όπως είπαμε, την μαύρη ιστορία. Όσοι θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να ψάξετε, είναι όμορφο να το δείτε και η ιστορία πραγματικά μετράει. Και για την Αμερική είναι κάτι πολύ σημαντικό. Γιορτάζεται αυτή η γιορτή τον Φεβρουάριο. Γι' αυτό κιόλας επειδή κυκλοφόρησε αρχές Φεβρουαρίου, τέλος Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου, είναι μια ταπετσαρία την οποία θεωρεί Apple πως είναι σημαντική. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Αν σου αρέσουν και άλλες τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα από ένα βίντεο. Επίσης δεν ξεχνάς dimigeo.gr αλλά και Instagram για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Επίσης, οποιαδήποτε ερώτηση έχεις ή ιδέα που θέλεις να δεις σε βίντεο, περιμένω να μου τη γράψεις κάτω στα σχόλια. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.